Θερμοκόσμου, αξιότιμη Προέδρε και το Κυριακό Συμβουλίο Απόρου, Αχερίτου, Βιομετρίου, Μεγνάρου, αξιότιμη Ενημερωτική Σύμβουλη από κόσμο και το Καραμπούλιο, αξιότιμη Αστυνομική Διευθυντή από κόσμο και το Καραμπούλιο, σε τόπε, καλοκαίρι τη ταξιδιωτική. Κύριε Βοηθή Σταθμάρχη, το πρωτοβουλίο σταθμών επαρχία από κόσμο, μέλη τη οικογένεια τη Ευρωπαϊκή Συμβουλή. Κύριε Περιγεπάνη, αγαπητοί αρχιτέκτονε του έργου, αγαπητοί εργολάβοι του έργου, κύριε Πρόεδρε του Ισία από κόσμο, κύριε Πρόεδρε του Αντικαρκινικού Συνέδρου Επαρχία από κόσμο και των κεντρικών γραφείων. Κυρίες και κύριοι, ελληνοκρίες εθελοντές, για 48η φορά ακολουθούμε τα βήματα της αείμνησης της Μεδόνης. Ξεριζωμένη από τον Τούρκο εισβολέα και προδομένη από την επάρα την Όσο, θα μισεί την τελευταία της εκλογής της Ευρωπαϊκής. Ακολουθούμε σήμερα η άμυντια φορά την ευκαιρία και την πορεία. Έχασε τη μάχη ενάντια στον καρκίνο, μακριά από το σπίτι της και χτυπημένη από, από τον άδικο ξεριζωμό και την ύποπτη ασθένεια. Ακολουθούμε και εμείς καταπώντας τα βήματά της σε μια πορεία που είναι όμως μισή. 49 ολόκληρα χρόνια ονειρευόμαστε και επιθυμούμε διακαώς την επιστροφή μας στις πατρογονικές μας αστείες, στο άνοιγμα της αμοχώς του, ως όλοι φάντασμα στέκει μόνοι και προδομένοι να καρτερά την δικαίωση και την απελευθέρωση. Η εισήγηση του Μακαριστού Δημήτρη Στουλίδη για την μετονομασία της πορείας αγάπης, όπως είναι προηγουμένως, σε πορεία Χριστοδούλας, έδωσε τελικά δύο έννοιες στην πορεία αυτή. Η πρώτη, συμπαράσταση στους συνανθρώπους μας που υποφέρουν από καρκίνο. Και η δεύτερη, ο αγώνας για επιστροφή στα κατεχόμενα εδάφη μας και στη βασιλεύουσα αμόχους. Η σημερινή εκδήλωση μας γεμίζει με διπλή υπερηφάνεια. Αφενός υποδεχόμαστε μια πορεία θεσμό που ανατράπηκε σε αγώνα για ευαισθητοποίηση του κοινού στο θέμα του καρκίνου και ενίσχυση του θεάρεστου έργου του αντικαρκινικού συνδέσμου. Αφετέρου, τελούμε τα αποκαλυπτήρια του εντυπωσιακού νέου μνημείου της Χριστοδούλας, της γυναίκας που συμβολίζει ανά τον Παγκύπριο τον αγώνα ενάντια στον καρκίνο. Ο Δήμος Σωτήρας, ως ελάχιστη ένδειξη χρέους προς την Χριστοδούλα αλλά και τον αγώνα που κάθε καρκινοπαθούς συνανθρώπους μας, έχει ανεγείρει το εντυπωσιακό αυτό μνημείο στο σημείο όπου άφησε την τελευταία της πνοή, με την ελπίδα να γίνει αντάξιο της φίλης της γυναίκας, στην οποία είναι αφιερωμένη. Το προηγούμενο μνημείο ανεγέρθηκε το 1989 από τον τότε Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Τάκη Χρυσοφίδη.